Μαζί μας ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλώς ορίσατε, κύριε Γιασεμίδη. Καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά σε όλους. Λοιπόν, να κάνουμε αρχεία ακριβώς από τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα και πώς ακριβώς από ένα σημείο της γης επηρεάζεται και ανοίγουν κρατήρες στην οικονομία διεθνώς. Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια σημαντική ναυτική οδός η συγκεκριμένη οδός, διότι... Ναι, μέσω του ΣΟΕΣ, που και τώρα ακριβώς χρειάζεται να γίνεται ο περίπλους, ναι, της Αφρικής. Είναι, ναι, όπως κινούνται τα πλοία προς τη Δύση, είναι οι εισαγωγές από την Ασία προς την Ευρώπη, mm-hmm, και αντίστροφα οι εξαγωγές από την Ευρώπη προς την Ασία. Είναι περίπου γύρω στο 13-15% του παγκόσμιου εμπορίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε το γεγονός ότι αυτή η ναυτική οδός παρουσιάζει προβλήματα και αναγκάζονται να τα πλοία να πηγαίνουν κάτω από την Αφρική, ναι, τότε αυξάνεται το κόστος μεταφοράς, αυξάνονται τα ασφάλιστρα, διότι έχει αυξηθεί σημαντικά το ρίσκο όσον, ναι, αφορά τις συγκεκριμένες μεταφορές. Οπότε όλα αυτά σιγά σιγά θα μπουν στην πραγματική οικονομία και στις τιμές, στις τιμές των τελικών προϊόντων. Οπότε θεωρώ ότι σιγά σιγά θα δούμε κάποιες αυξήσεις και ενδεχομένως κάποιες καθυστερήσεις όσον αφορά συγκεκριμένα προϊόντα. Ναι, και γνωρίζουμε ακριβώς επειδή ως Κύπρος έχουμε και εδώ αρκετές εισαγωγές από την ΑΠΟ Ανατολή. Δεν ξέρω αν έχουμε και εξαγωγές, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο θα δούμε να επηρεάζει. Υπάρχουν κάποιες εξαγωγές, όμως φαίνεται η χώρα. Είδα για χυμούς, για διάφορα που εξάγονται, δεν ξέρω και το χαλούμι. Ενδεχομένως κάποιον ελαιόλαδο, ναι, κάποια κρασιά, αλλά η χώρα, ναι, που φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά, και αυτό καταγράφεται στους οικονομικούς της δείχτες, είναι η Γερμανία, η οποία αυτή τη στιγμή αποτελεί μία από τις αδύναμες σε θέματα ανάπτυξης χώρες της Ευρώπης. Οπότε γίνεται αντιληπτό όταν η κεντρική χώρα, η χώρα η οποία είναι ο πυρήνας της Ευρώπης, παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα μαζί με τη Γαλλία και την Ιταλία. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Οικονομία θα έχει προβλήματα το 2024. Ναι. Άρα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με αυτά τα δεδομένα και έχοντας κατά νου αυτές τις οικονομίες, θα λαμβάνει αποφάσεις. Και αυτό μας φέρνει στο θέμα των επιτοκίων. Ναι. Το επιτόκιο είναι ουσιαστικά, οι αποφάσεις των επιτοκίων λαμβάνουν υπόψη δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ο πληθωρισμός. Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο φαίνεται υπήρχε μείωση σημαντική του πληθωρισμού. Δεν ξέρω πώς θα κινηθεί ο πληθωρισμός το Ιανουάριο, λαμβάνοντας υπόψη το τι έχει συμβεί στη διόρυγαν του ΣΟΕΣ. Όμως ο δεύτερος παράγοντας είναι πώς η ζημιά έχει γίνει, η ζημιά εισαγωγικά, στις πραγματικές οικονομίες. Διότι εάν τα υψηλά επιτόκια οδηγήσουν σε σημαντική επιβράδυση, τότε ενδεχομένως να δούμε γρηγορότερα αποφάσεις μείωσης των επιτοκίων από τις κεντρικές, mm-hmm, τράπεζες. Θα πρέπει να πούμε φυσικά ότι δεν πρέπει κανένας να περιμένει ότι οι μειώσεις θα έχουν την ίδια ταχύτητα ή τον ίδιο ρυθμό που ήταν οι αυξήσεις. Θα είναι σταδιακές, σιγά σιγά. Οι εκτιμήσεις κάνουν για δεύτερον εξάμηνο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για την Αμερική το πρώτο εξάμηνο, διότι ήταν η χώρα που είχε αρχίσει νωρίτερα την σύσφυξη της νομισματικής πολιτικής. Μάλιστα. Και να έρθουμε έτσι λίγο στα δικά μας και να εστιάσουμε στην κυπριακή οικονομία. Διάβαζα χθες τη συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών στον Πολίτη, που εστιάζει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που παραμένει το πρόβλημα, κύριε Γιασεμίδη. Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι το γεγονός ότι έχουν φύγει από τους ισολογισμούς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αυτό δεν σημαίνει ότι σταματά να είναι πρόβλημα, mm-hmm, για την κοινωνία, αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο. Φαίνεται ότι υπάρχει έναν ψηλό ποσοστό ιδιωτικού χρέους, το οποίο επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από την αύξηση των επιτοκίων. Επιπλέον, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών είναι χαμηλότερο λόγω της ακρίβειας, ναι, με αποτέλεσμα η αναδιάθρωσης ή η προοπτική αναδιάθρωσης να είναι δυσκολότερη. Ναι. Βάζουμε και στη συζήτηση τα στοιχεία για τον νέο δανεισμό, τώρα που μας έλεγε πριν ο Γιώργος, και πώς αυτό μπορεί να. Ναι, τα νέα στοιχεία στον νέο δανεισμό θα πρέπει να πούμε ότι. Νομίζω ότι στα συγκεκριμένα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται και οι επαναδιαπραγματεύσεις δανείων, δηλαδή από σταθερών σε κειμενόμενο επιτόκιο και αντίστροφα. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά τα οικιστικά δάνεια, ενδεχομένως να είναι και κάποιες εκταμιεύσεις ήδη δανείων που είχαν συμφωνηθεί σε προγενέστερο στάδιο. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή η δανειοδότηση γίνεται με δύσκολο τρόπο, με την έννοια ότι θα πρέπει κάποιος να έχει τουλάχιστον 30% του κεφαλαίου. Και θα πρέπει να αξιολογήσει αν τα εισοδήματα του μπορεί να αντεπεξέλθει στη δόση του, λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά επιτόκια. Οπότε θεωρώ ότι σιγά σιγά όσο κινούμαστε μέσα στο 2024,
η δανειοδότηση θα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Ναι. Τώρα, άρα μέσα στο 2024 τι είναι αυτό που ανησυχεί τους ειδικούς, τους οικονομολόγους, βεβαίως και το Υπουργείο Οικονομικών. Ποιες είναι οι προκλήσεις του? Είπαμε εξωγενείς παράγοντες και ο πληθωρισμός μας που είναι εξωγενείς, δεν μπορούμε αυτά ακριβώς να τα υιοθετήσουμε. Η κίνδυνη είναι εκεί, η δημοσιονομική. Άρα το θέμα είναι και τι κάνουμε εμείς, τι μετραλαμβάνουμε προληπτικά πάντα. Νομίζω ένα από τα στοιχεία τα οποία έχει αναδειχθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού και το οποίο έχει αναφέρει και ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών είναι η αύξηση των ανελαστικών δαπανών. Διότι αν λόγω του εξωτερικού περιβάλλοντος δεν έχεις τα έσοδα τα οποία προϋπολογίζεις, τότε θα πρέπει και τα έξοδα να κινούνται ανάλογα. Όταν λέμε ανελαστικές δαπάνες, εννοούμε δαπάνες οι οποίες δεν μεταβάλλονται ανάλογα με το τι έσοδα έχεις ή την πορεία της οικονομίας. Οπότε το ένα ζητούμενο θεωρώ είναι να προωθηθούν τα μέτρα τα οποία θα μειώσουν τις ανελαστικές δαπάνες ή να τροχιοδρομηθούν αυτές οι δαπάνες σε παραγωγικές μονάδες της οικονομίας. Και το δεύτερο. Ανελαστικές δαπάνες, αντιλαμβάνομαι, μεγαλύτερη ίσως είναι το κρατικό μισθολόγιο. Ακριβώς, ακριβώς. Και θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα ότι αρχίζουν οι αξιολογήσεις του δημοσίων υπαλλήλων. Θα υπάρξει μια έκθεση, οπότε αντιλαμβάνομαι από ξένους εμπειρογνώμονες για να αξιολογήσουν σε ποιους τομείς χρειάζεται περισσότερων προσωπικών, που μπορούν να γίνουν οι ψηφιοποιήσεις. Και το άλλο σημαντικό. Πάντως, με ρωτάτε πολύ σημαντικό, μιλώντας και για ανελαστικές δαπάνες και το τι επιχειρείτε, με αυτή τη μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεωρώ ότι οδεύουμε σε ένα μεγάλο φιάσκο για αυτό το θέμα που ακριβώς έγινε όλη αυτή η μεταρρύθμιση για να ρυθμιστούν και πολλά από αυτά τα πράγματα, να υπάρξουν εξοικονομήσεις και για προς όφελος των δημοτών, των κατοικών κοινοτήτων. Αλλά έτσι όπως γίνεται αυτό το υδροκέφαλο σύστημα, θα το βρούμε μπροστά μας, θα το δούμε. Είναι αρμοδιότητα και του Υπουργού Εσωτερικών. Τα έξοδα θα είναι περισσότερα από ό,τι έχουν προϋπολογιστεί για φέτος, ενώ θεωρώ ότι για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι αν θέλετε να βρουν τα πόδια τους οι περιφερειάρχες και σε θέματα αδειοδότησης, υπάρξουν καθυστερήσεις. Ναι. Το άλλο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναφέρουμε σαν οικονομία είναι ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το Ταμείο Ανασυγκρότησης. Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες εδώ και πολλά χρόνια έχουν μείνει στη μέση, ούτως ώστε να προχωρήσει η λεγόμενη ψηφιοποίηση, διότι αντιλαμβάνεστε, αν υπάρξει ψηφιοποίηση της κρατικής μηχανής, τότε αυτό θα έχει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα στις ανελαστικές δαπάνες. Βεβαίως, η ψηφιοποίηση της κρατικής μηχανής να μην είναι μόνο διαδραστικά με τους πολίτες, υπό την έννοια να τα κάνεις όλα ηλεκτρονικά και εκεί στην άλλη άκρη μετά να τα τυπώνουν και να είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία μέσα σε μια δημόσια υπηρεσία. Ακριβώς. Θα πρέπει ουσιαστικά κάπου όταν γίνεται μια αίτηση και εμπλέκονται διάφορα τμήματα να μπορούν ηλεκτρονικά να μπορούν να έχουν, να αξιολογούν το κάθε τμήμα το δικό του μέρος της συγκεκριμένης αίτησης και να προχωρεί. Αν τώρα καταθέτει ο πολίτης και τυπώνει και γυρίζει στα τμήματα κρατώντας τα έγγραφα, τότε αντιλαμβάνεστε είναι μια τρύπα στο νερό. Τώρα, κύριε Γιασημίδη, έχουμε κάποια μέτρα σε ισχύ που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό, τη μείωση των τιμών. Είναι ο μεδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα, σε κάποιες κατηγορίες. Είναι και ο φόρος κατανάλωσης ομοιωμένος στα καύσιμα. Θεωρείτε και είναι κάποιοι τελειών το Μάρτιο, το Μάιο. Εσείς πώς βλέπετε να παρακολουθεί το αρμόδιο Υπουργείο, να ετοιμάζεται και για άλλα, να τα φέρει σιγά-σιγά? Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις το τελευταίο τρίμηνο. Δεν ξέρω πώς θα κινηθούν τώρα με τα προβλήματα στη διόρυγα του Σουέζ. Όμως υπάρχει μια πτωτική τάση σε σχέση με την περίοδο που υπήρχαν και είχαν εξαγγελθεί. Όχι όμως όσο θα έπρεπε, διάβαζα σήμερα. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Οπότε θα πρέπει να αξιολογείται εκεί η κατάσταση. Θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο τα μέτρα έχουν βοηθήσει πραγματικά την κοινωνία, διότι φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις η μείωση του μισθού έχει ενσωματωθεί στην τιμή, η μείωση, συγγνώμη, του ΦΠΑ έχει ενσωματωθεί στην τιμή των συγκεκριμένων προϊόντων, με αποτέλεσμα από τη μια να μειωθούν τα έσοδα του κράτους, αλλά από την άλλη να μην υπάρξουν οι μειώσεις οι οποίες κάποιος θα ανέμενε. Και το άλλο που είναι σημαντικό είναι να δούμε με ποιον τρόπο θα υπάρξουν οι αιτήσεις για τα φωτοβολταϊκά, διότι αντιλαμβάνεστε, η Κύπρος θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη αυτάρκεια σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που έχουμε καθυστερήσει αρκετά και πληρώνουμε τους ρήπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, με ενδιαφέρον διάβαζα την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Κεραυνού, σε σχέση με το μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ και το σχόλιο που έγινε σε σχέση με τη ζάχαρη και τον καφέ, και εξήγησε ότι δεν θα ήθελε να δει, όπως και σε άλλες χώρες, τον καφέ να ανεβαίνει στα 7-8 ευρώ λόγω ακριβώς αύξησης της ζάχαρης και του καφέ της πρώτης ύλης.
Βέβαια, είναι λίγο τραβηγμένο, γιατί το 5% του ΦΠΑ δεν βοηθά γενικά στο πόσο αυξάνει ο καφές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για τους Κυπρίους, ναι, ο καφές να είναι ένα βασικό αγαθό. Ναι. Ναι. Που τον πίνουμε και πικρό. Θεωρείτε ότι όμως θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή, να λάβουμε κάποια άλλα μέτρα, δεν ξέρω, πρέπει να είναι στον τομέα της, τον τραπεζικό, γίνεται συζήτηση, αν πρέπει κάποια πράγματα να φορολογηθούν, όπως τα υπερκέρδη, όλα αυτά που συζητούνται, θα επανέλθω στη Βουλή τώρα, όσος χρόνος ωφέλιμος απομένει πριν από τις εκλογές, ναι, ευρωεκλογές και τοπικής αυτοδιοίκησης. Καταρχάς θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να αξιολογείται η πορεία των διεθνών αγορών, κυρίως σε θέματα ενέργειας, διότι δυστυχώς η Κύπρος αυτή τη στιγμή εισάγει. Ακριβώς. Οπότε και αυτό έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες, διότι είναι καθαρά το ρεύμα και πολλά προϊόντα παράγονται χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες πηγές ενέργειας. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να αξιολογείται η πορεία των εισαγωγών, διότι εκεί και ένα πράγμα το οποίο ενδεχομένως να μην έχουμε δώσει τη σημασία που θα έπρεπε να δώσουμε, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Φαίνεται να μεγαλώνει, άρα υπάρχει μείωση των εξαγωγών και αύξηση των εισαγόμενων προϊόντων. Ναι. Ένα παράδειγμα το οποίο συζητείται είναι ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε σε κάποια φάση τον πρωτογενή τομέα, διότι είναι λίγο παράξενο να εισάγουμε λαχανικά, για παράδειγμα από την Ελλάδα ή την Ισπανία, θα μπορούσε να είμαστε αυτάρκης. Και λάδι, Ελλάδα. Ακριβώς. Ναι. Προϊόντα που εύκολα πριν κάποια χρόνια μπορούσε να βρει κάποιος στην Κύπρο. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να αξιολογείται γενικότερα το περιβάλλον, όχι μόνο για τη λήψη μέτρων σε θέματα ακρίβειας, αλλά ενδεχομένως οι εξωγενείς παράγοντες, όπως η συνέχιση του πολέμου στο Ισραήλ, το Ουκρανικό, τα προβλήματα στη διόρυγα του Σουέζ, η επιβράδυση που θα έχει η ευρωπαϊκή οικονομία, διότι είναι κάτι που φαίνεται, ενδεχομένως να μειώσει τα προϋπολογιζόμενα έσοδα. Δηλαδή, εκεί που υπολογίζαμε ένα ποσό για έσοδα, αυτά να μειωθούν. Και αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να ληφθούν και ανάλογες αποφάσεις που θα είναι η μείωση των δαπανών. Και ξέρετε πολύ καλά ότι πολύ εύκολα δίνεις κάτι και πολύ δυσκολότερα μπορεί να το πάρεις πίσω. Ναι, και οπότε το γεγονός ότι μιλώντας και για μαξιλαράκια που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και πάντα γίνεται και επίκληση στα δημοσιονομικά όταν είναι και μέτρα κοινωνικής πολιτικής, αυτό είναι το σημαντικό. Ακριβώς, πρέπει διότι να γίνει πρέπει να στρέψουμε την προσοχή σε αυτούς που έχουν ανάγκη και τους είχαν υποσχεθεί κιόλας για να γίνονται πράγματα με φιδό, αλλά εκεί που πρέπει να γίνονται. Είστε αισιόδοξο για το 2024? Συγκρατημένα αισιόδοξος θα έλεγα, με την έννοια ότι δημιουργείται ένα μπλέγμα προκλήσεων, εξωγενών προκλήσεων, που ενδεχομένως κάποιος να μην ανέμενε πριν 2-3 χρόνια από τη μια, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε τον τομέα του τουρισμού που έχει χάσει ή τουλάχιστον έχει μειωθεί ή έχει χαθεί κάποιο μέρος από την αγορά του Ισραήλ, για παράδειγμα. Να. Υπάρχει ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος αυτή τη στιγμή καλείται να αναπροσαρμοστεί, να βρει νέες αγορές μετά το ότι έχει γίνει στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Υπάρχει το ζήτημα στον τομέα των ακινήτων, όπου και πάλι το Ισραήλ ήταν ένα σημαντικό, αν θέλετε, σημαντική πηγή επενδυτών στο συγκεκριμένο τομέα. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν ανάλογα με την πορεία των οικονομιών. Yeah. Αυτό που θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει και είναι η πρόθεση των μεταρρυθμίσεων. Το λέμε πάρα πολλές φορές. Κάποιες φορές έχουμε γίνει γραφικοί, αλλά ναι, αυτή τη στιγμή μαζί και ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου σε αυτά τα ζητήματα που επιμένει. Ακριβώς. Ναι. Φυσικά φαίνεται ότι λειτουργούμε καλύτερα όταν μας ελέγχουν. Οπότε το γεγονός ότι πρώτα θα προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις και μετά θα υπάρχει εκταμείευση από το Ταμείο είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιασημίδη, που είστε σήμερα μαζί μας.